Καλημέρα στις κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς συμφωνία, ολοκληρώθηκαν οι μεταμεσονύκτιες διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Πιθανότερη εκδοχή αυτή που θέλει η αξιολόγηση να κλείνει τελικά τον Ιανουάριο και όχι ως το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Με τα μέτωπα κυρίως του εργασιακού να παραμένουν μεγάλα και δύσκολα. Δόση συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στους επόμενους μήνες για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τρίτους. Οι μπουλντόζες στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού δεν θα μπουν τον Ιανουάριο του 2017 παρά τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι εκκρεμότητες για να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού είναι πολλές και σημαντικές και έχουν να κάνουν κυρίως με τη διευθέτηση νομικών και πολυοδομικών θεμάτων. Μεγάλη χαρά τώρα για τους ποδηλάτες, ο πρώτος ενιαίος ποδηλατόδρομος μήκους 27 χιλιόμετρων που θα ενώνει τη Βόρεια Αθήνα με το παραλιακό μέτωπο δρομολογείται. Η νέα κατασκευή αφορά μια υπολοιπόμενη διαδρομή σχεδόν 17 χιλιόμετρων με κατεύθυνση προς την Κηφισιά και προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ανωδικά άνοιξε η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 617,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,17% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.